Καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Το στόμα μας, τι πήρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε προλογίσει ήδη τον καλεσμένο μας. Φαντάζομαι να μην ερχόταν, τι θα κάναμε με τόσα που πάμε. Όχι, είναι συνεπής και αυτή η συνέπειά του και η ευαισθησία που τον διακρίνει τον έχει καταξιώσει πέρα από τα 3 δικά του παιδιά να έχει και ένα μέρος, μια μικρή ευθύνη, μια γλυκιά ευθύνη προσφοράς απέναντι και σε 2 άλλα παιδιά που δεν έχει δει αλλά επικοινωνεί μαζί τους, ίσως στην άλλη άκρη του κόσμου. Σε χώρες που έχουν την ανάγκη κάποιων ανθρώπων που αποφασίζουν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Ο φορέας που βοηθάει σε αυτό είναι η Action Aid Ελλάς και να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχάλη Τζανάκη. Καλώς ήρθατε. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Έχουμε την άδεια να του μιλάμε στον ελληνικό. Είσαι ανάδοχος παιδίου της Action Aid και είσαι και εθελοντής. Έχεις αποκτήσει, δεν ξέρω, το ταξίδι πότε το έκανες. Δεκέμβρη. Το Δεκέμβρη, οπότε είσαι φρέσκος. Ναι. Προσφάτως λοιπόν και εθελοντής της Action Aid σε ένα από τα δεκάδες προγράμματα που πραγματοποιεί ένα τον πλανήτη. Είναι πρόκληση να συναντάμε έναν άνθρωπο σαν και σένα. Θα μιλήσουμε και για την αναδοχή, αλλά νομίζω ότι σήμερα αξίζει να πρωταγωνιστήσει το ταξίδι που έκανες στην Κένια. Για να συμμετάσχεις πού, αφήνοντας πίσω τι. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι, η ιδέα του ταξιδιού ξεκίνησε το προηγούμενο καλοκαίρι. Όταν πήρα κάποιο mail που μας ενημέρωνε όλους τους αναδόχους ανά την Ελλάδα ότι θα γινόταν αυτό το project της Action Aid. Όποιος ήθελε θα μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή. Δήλωσα συμμετοχή άμεσα. Ιούλιο μήνα, αρχές Ιουλίου. Μετά από ένα μήνα ειδοποιήθηκα ότι ήμουν στους 40 Έλληνες που ταξιδεύαμε. Οπότε πλέον αρχίζει η προετοιμασία. Η οποία προετοιμασία ήταν μια ομάδα 40 Ελλήνων, 40 Ελλήνων από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα. Και το μόνο κοινό σας είσαστε όλοι ανάδοχοι παιδιών. Ναι. Το ταξίδι ήταν για την Κένια. Το ταξίδι ήταν για μια συγκεκριμένη επαρχία στην Ανατολική Κένια, Λαγκομπάγια, στο οποίο θα πραγματοποιούσαμε 2 έργα. Ένα έργο άρδρευσης και ένα κτίριο, το οποίο θα ξεκινούσαμε, σε μια κοινότητα οροθετικών. Ναι. Πηγαίναμε δηλαδή σε μια κοινότητα ανθρώπων που είναι φορείς AIDS. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν διπλή πρόκληση για μας. Ήταν το ταξίδι και ότι θα ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους που... Δεν ήταν ταξίδι αναψυχής, δεν πήγατε απλά να κάνετε τουρισμό, πήγατε για να δουλέψετε. Κοιτάξτε, δουλέψαμε, κάναμε χειρονακτική εργασία. Δηλαδή οι αποσκευές μας δεν είχαν καλλιντικά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αντιλιακά καπέλα και σαγιονάρες. Εντομοαποθητικά, είχαν ρούχα εργασίας. Ήταν πολύ δύσκολη δουλειά. Έμεινες πόσο καιρό στην Κένια? Μείναμε 8 μέρες. Η καθημερινή μετάβαση στον χώρο που εργαζόμαστε ήταν μια μικρή περιπέτεια. Γιατί? Να σκεφτείτε ότι μέναμε σε μια πόλη παραλιακή, στο Μαλίντι. Ήταν γύρω στα 130-140 χιλιόμετρα ο χώρος στον οποίο εργαζόμαστε. Φεύγαμε το πρωί σε 6 ώρα και γύρισαμε 8 η ώρα το βράδυ. Κυριολεκτικά σε μια άγρια σαβάνα. Σε χωματόδρομο, δηλαδή ξεχνάμε ότι έχει σχέση. Θέλω να μας μιλήσεις γενικότερα για τις συνθήκες, όχι μόνο της οδοποιίας και του οδικού του δικτύου. Αλίμον, αυτό είναι το λιγότερο πραγματικά. Αλλά κατά πόσο έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας, π.χ. της Κένιας, της Αφρικής. Στον τρίτο κόσμο. Κοιτάξτε, όλοι μας νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα μέσα από το ντοκιμαντέρ, έχουμε δει, έχουμε διαβάσει. Ξέρουμε, έχουμε μια γενική εικόνα του τι είναι τρίτος κόσμος. Όσοι πήγαμε, και ενώ πήγαμε προετοιμασμένοι, σας λέω 6 μήνες περίπου, μας δώναν ταξίδι, πάθαμε ένα ισχυρό σοκ. Τι είδες, δηλαδή φαντάζομαι. Σοκάρε. Τα πάντα σοκάρουν. Θα πρέπει να ξεχωρίσω εικόνες. Καταρχήν, κάθε εικόνα είναι ένα σοκ. Είναι κάτι που έρχεται καταιγιστικά η μία εικόνα μετά την άλλη. Κυρίως τα παιδιά, η εικόνα των παιδιών. Είναι φοβερό να βλέπεις παιδιά άρρωστα, ξυπόλυτα, ρακένδυτα, γελαστά όλα, χωρίς να επαιτούν. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν υπήρχε επαιτία. Υπήρχε μια φοβερή αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Η αξιοπρέπεια της φτώχειας. Είναι εκπληκτικό. Σε σημείο που να δυσκολευόμαστε να τα κοιτάξουμε τα παιδιά κατάματα. Δηλαδή, δύσκολα τους ανταπέδες, το χαμόγελο ή το βλέμμα που σου δίνανε. Αυτό που εισέπραξες πέραν των άσχημων εικόνων, μιλώντας πια αρκετούς μήνες μετά την αποστολή, έχοντας γυρίσει πίσω, έχοντας δει και τι έχει γίνει εκεί. Γιατί
όταν πας κάπου, πας προσφέρεις ένα έργο, φαντάζομαι οι 8 μέρες οι δικές σας ήταν ένα μικρό τμήμα μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας της ActionAid και κάνατε ουσιαστική δουλειά. Να μας πεις για αυτή τη δουλειά, να τη βλέπουμε κιόλας αυτή τη δουλειά. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί φύγατε και αφήσατε έργο πίσω σας. Δεν πήγατε γιατί θέλετε να περάσετε 8 μέρες στην Κένια. Είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να μας φαίνεται εύκολο εμάς. Δηλαδή, το να φέρεις νερό από ένα ποτάμι, να αρδεύσεις μια περιοχή, ξέρω εγώ, 3-4 στρέμματα, ακούγεται εύκολο. Για μια περιοχή που δεν έχει τίποτα, και όταν λέμε τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν τα χέρια ή τα πόδια τους, τίποτα άλλο. Απόλυτη ξηρασία, απόλυτη. Όχι, δεν έχουν τίποτα. Δεν έχουν εργαλεία, δεν έχουν νερό, δεν έχουν φαγητό, δεν έχουν τίποτα. Το να τους προσφέρεις καλλιεργήσιμη, μια έκταση γης, 3-4 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης με κάποια προϊόντα και γνωρίζοντας πλέον ότι οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν πεινάνε, αλλά μπορούν να εμπορεύονται για κάποια από αυτά. Όπως επίσης, αν σκεφτούμε ότι το κτίριο το οποίο θα το δείτε και στην εικόνα ολοκληρώθηκε, είναι το μοναδικό κτίριο στην ευρύτερη περιοχή το οποίο είναι χτισμένο με δομικά υλικά. Και τι χρήση έχει αυτό το κτίριο που βλέπουμε τώρα? Οποιαδήποτε χρήση. Αποθήκη. Καταρχήν, τα καταλήμματα στα οποία μένουν είναι χωμάτινες καλύβες. Ναι. Που μια ξαφνική καταιγίδα μπορούν να την χαλούν. Να τα καταστρέψουν. Και τα καθιάχνουν από την αρχή. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί να βρουν καταφύγιο σε αυτό το χώρο. Θα δούμε και άλλες φωτογραφίες. Εγώ τις έχω δει και γι' αυτό θέλω λίγο να το σχολιάσουμε, να το τρέξουμε το θέμα. Και μας το είπες και μόνος σου. Με τη δουλειά που κάνατε, εξασφαλίσατε σε αυτούς τους ανθρώπους και φαγητό, λαχανικά, φρούτα, δεν ξέρω τι φυτεύτηκε, γιατί πλέον αυτή ναι, η γη. Κυπευτικά περισσότερο. Κυπευτικά περισσότερο. Βλέπουμε εδώ με τις μελιτζάνες τη συγκεκριμένη κυρία. Και εργασία και τροφή και δυνατότητα να εμπορευτούν τα προϊόντα, οπότε και να βγάλουν και κάποια χρήματα και να θρέψουν την οικογένειά τους και να εξασφαλίσουν ένα μικρό εισόδημα, μικρό όσο και αν είναι αυτό. Αυτή είναι και η φιλοσοφία, νομίζω, της ActionAid Ελλάς. Δηλαδή, δεν εξασφαλίζει κάποια χρήματα που θα δοθούν στους ανθρώπους εκεί, αλλά τους εκπαιδεύει, φτιάχνει δομές για να μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους. Να σας πω κάτι. Εκεί η έννοια του χρήματος είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς εδώ υπόψη. Δηλαδή, δεν έχει αξία το χρήμα εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί να έχουν χρήματα σε υλική μορφή, να τα κάνουν τι? Αν δεν έχουν νερό, αν δεν έχουν να φάνε, αν τίποτα. Δεν έχουν. Σε αυτές τις περιοχές. Να ανταλλάξουν. Σας λέω, σε αυτά τα 120-130 χιλιόμετρα της καθημερινής διαδρομής, οι άνθρωποι ζουν στο πουθενά. Δεν υπήρχαν καν οικισμοί. Δηλαδή, καθένα φτιάχνει μια καλύβα μέσα σε σαβάνα και έβλεπε μέσα την καλύβα να ξεπατάγονται 10-20 άνθρωποι. Και τι απασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι? Κοιτάξτε, τα παιδιά και οι γυναίκες. Κουβαλούν οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Καρπούς και νερό. Ναι. Όπου ταξιδεύουν χιλιόμετρα για να βρουν νερό, μια καρπούς. Απόσταση, ξέρω εγώ, 10-20 χιλιόμετρων καθημερινά. Για ένα παιδί είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι καθημερινά. Καθημερινά. Για να φέρεις, πούμε, νερό. Βέβαια, βέβαια. Νερό το οποίο δεν είναι πόσιμο. Ναι. Είναι λασπόνερο. Το οποίο το βράζουν, έχουν κάποια αυτοσχέδια φίλτρα και κάτι καλαμάκια. Για να το καθαρίσουν όσο μπορούν. Για να το καθαρίσουν. Γι' αυτό σας λέω ότι η διάσταση του τρίτου κόσμου είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που έχουμε ως εικόνα. Ναι. Και όταν μεταφερθήκατε από τον οικισμό αυτόν στους οροθετικούς, εκεί είδατε εικόνες από την κόλαση του Δάντη, ανθρώπους άρρωστους και εξαθλειωμένους απόλυτα. Κοιτάξτε, είναι με πολύ περίεργη εικόνα και ήταν και πολύ περίεργα τα συναισθήματα που νιώθαμε. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί ζουν στην απόλυτη εξαθλίωση. Mm. Δεν φαίνεται όμως αυτό. Και οι άνθρωποι αυτοί χαμογελούσαν, χόρευαν, τραγουδούσαν. Σας λέω, εμένα προσωπικά μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι δεν επετούσαν. Ναι. Ερχόταν να ζώσουμε ένα δωράκι, τα μικρά παιδιά, και δεν μας ακουμπούσε κανένα. Δεν μας άγγιζε. Ναι. Αυτό μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πάντως, μιλώντας για την Αφρική και μιλώντας για την μάστιγα του AIDS, μας ανέφερες εσύ ότι ήταν μια κοινότητα οροθετικών. Σε λίγο καιρό, έτσι όπως τίνει να εξελιχθεί όλη η κατάσταση, που εξαπλώνεται το AIDS με ρυθμούς ταχύτατους, θα έχουν κοινότητες υγιών ανθρώπων. Και αυτά όλα σκέφτεσαι και λες πόσο μακριά είναι η δική μου πραγματικότητα από αυτών των ανθρώπων και πόσο εύκολα μπορώ να βοηθήσω. Πόσο εύκολα, και θέλω να μου πεις για τη δική σου την εμπειρία, Μιχάλη, με την αναδοχή, ας πούμε, ενός παιδιού. Πώς βοηθάς, ποιο είναι το κόστος το δικό σου, υποχρέωση δική σου, ποια είναι η βοήθεια που προσφέρεις? Εγώ θα έλεγα και θα προέδρεπα κιόλας, διότι το ποσό το οποίο δίνεις, καταβάλεις μηνιαίως για κάθε παιδί είναι 22 ευρώ. Θεωρώ ότι και στην περίοδο που ζούμε τώρα, που βιώνουμε τα οικονομικά προβλήματα, 22 ευρώ είναι, ξέρω εγώ, 4 καφέδες, είναι,
Ένα ποσό το οποίο μπορεί να το δώσει οποιοδήποτε. Έχεις άλλη υποχρέωση. Απέναντι στο παιδί στο οποίο είσαι ανάβοκος. Όχι. Έχεις μόνο αυτό. Είναι αυτό το χρηματικό ποσό. Ευρώ το μήνα. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το δούμε σαν πάγιο. Είναι το ελάχιστο πλέον που και από τα λίγα πράγματα μας έχουν απομείνει να νιώθουμε σαν άνθρωποι ότι κάτι κάνουμε. Και βοηθάς την κοινότητα που μένει το παιδί, όχι το ίδιο το παιδί. Δεν πάνε την τα κοινότητα, χρήματα την κοινότητα. Στον κουμπαρά του παιδιού. Όχι. Εκεί οργανώνεται η κάθε κοινότητα η οποία αποτελείται από ένα ορισμένο αριθμό παιδιών. Η Actionaid φτιάχνει έργα υποδομής, δηλαδή ένα κέντρο υγείας, ένα σχολείο. Ορισμένα από αυτά τα έργα τα επισκεφτήκαμε. Δηλαδή είδαμε με τα μάτια μας το έργο που γίνεται. Και αν σκεφτούμε ότι η έννοια του κράτους εκεί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει ούτε μία κρατική μέρημνα. Εμείς στην ακτίνα που κινηθήκαμε, μου δόθηκε εντύπωση ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν αποκλειστικά από την Actionaid. Και όχι μου δόθηκε εντύπωση από αυτά που είδα, αλλά και από τις αντιδράσεις των ανθρώπων. Δηλαδή είδα να έχει φοβερό κύρος η Actionaid. Όπου περνούσαμε, μας υποδέχονταν, βλέπανε δεν ξέρω τι. Να ρωτήσω, πώς πληροφορήθηκες για την Actionaid πριν πόσο καιρό και πώς πήρες την απόφαση να γίνεις ανάδοχος δύο παιδιών? Ένα πρωί μπήκα στο site της Actionaid, έδωσα τα στοιχεία μου. Ψάχνοντας έτσι μόνος σου? Ναι, πολύ απλό. Αν πληκτρολογείς σε μια σελίδα να είχες ακούσει για την Actionaid από την τηλεόραση, από όλοι μας. Πληκτρολόγησα, μπήκα στο site, έκανα την αίτηση. Και σε λίγες μέρες μου φέρανε πολύ απλά. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Κάθε φορά που σου έρχεται, ας πούμε, μία φορά το εξάμηνο, ένα γράμμα από το παιδί, από τα δύο παιδιά πια που έχεις, είσαι ανάδοχός τους. Έχουμε οικογενειακό συμβούλιο. Ναι. Τα βλέπουν οι κόρες μου. Έχεις τρεις κόρες. Βέβαια. Είναι λίγο οικογενειακή υπόθεση η αναδοχή. Νομίζω ότι, και μιλάω σοβαρά τώρα, ότι έχει τεράστια αξία και για τους ανθρώπους αυτούς εκεί, αλλά και για μας. Θεωρώ ότι έχει παιδαγωγική αξία. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να φτάνουν σε κάποιο σπίτι, στα παιδιά μας. Θα πρέπει να έχουν σαφή αντίληψη τι συμβαίνει στον κόσμο. Ότι ο κόσμος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε εδώ. Είναι και ένα άλλο κομμάτι του κόσμου. Οι κόρες σου τι ηλικία έχουν? Το μεγαλύτερο δυστυχώς είναι έτσι. Δυστυχώς. Είναι η μικρότερη είναι 2 ετών, η μεγαλύτερη 12. Και άλλη μία σχεδόν στη μέση από ό,τι μου έλεγε πριν, εκεί στα 8. Είναι 3 παιδιά. Δεν συζητάμε για πολύ μεγάλες ηλικίες, αλλά συζητάμε για ηλικίες που τώρα αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει γύρω τους. Και δυστυχώς τα παιδιά τα δικά σου, αλλά και όλα τα άλλα σε αυτές τις ηλικίες, έχουν ένα πολύ σκληρό πρόσωπο τις πραγματικότητες να αντιμετωπίσουν. Αλλά αυτά είναι πολύ δυνατά μηνύματα, γιατί υπάρχουν ακόμα χειρότερες καταστάσεις και περιστάσεις. Μπαίνοντας στο site της Actionaid, το οποίο το βλέπετε στην κάτω μεριά της οθόνης, κάτω εδώ από μένα, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς και να πληροφορηθείτε ακριβώς για τα προγράμματα και πώς μπορείτε κι εσείς να γίνετε ανάδοχος. Έφτιαξες την φόρμα αναδοχής. Τις θέλεις. Μπορείς να διαλέξεις από ποια περιοχή είναι το παιδί Όχι, που θέλεις. Αλλά νομίζω δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ναι. Τη μικρότερη σημασία έχει. Άλλωστε, νομίζω ότι ο τρίτος κόσμος είναι μία ενιαία κατάσταση. Δεν νομίζω να υπάρχει διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν θα είναι στη Λατινική Αμερική, στην Ασία ή στην Αφρική. Αν χρειάζεται κάποιο πολύ περισσότερο ή λιγότερο. Για να γίνεις εθελοντής, απλά πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή σε κάποιες από τις αποστολές. Κάποιες αποστολές που θα γίνουν προσεχώς. Η συγκεκριμένη αποστολή ήταν η πρώτη που έγινε. Με την προϋπόθεση να είσαι ανάδοχος όμως. Ναι, πρέπει να είσαι. Απλά να ανήκεις στην κοινότητα με κάποιο τρόπο της Actionaid. Είχες κάποια άλλη υποχρέωση από μέρους σου να πληρώσεις κάποιο ποσό? Εννοείται. Το ταξίδι ήταν εθελοντικό. Πληρώσαμε τα εισιτήρια, το ξενοδοχείο. Κοιτάξτε, όσο και να πληρώσεις αυτό το πράγμα, αυτό το οποίο παίρνεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το ξανά. Δηλαδή το κέρδος προφανώς ασυζητηθεί. Έφερες φωτογραφίες πίσω να δείξεις τις κόρες σου? Πάρα πολλές. Και τι συζητήσατε, τι σου είπανε, παιδιά? Μου κάνει εντύπωση, επειδή οι κόρες μου δεν μιλάνε πολύ, δεν θέλανε μαζί μου να μιλήσουν πολύ. Όταν βλέπω όμως κείμενά τους και στο σχολείο, πρόσφατα μάλιστα η μεγάλη μου κόρη διοργανώσανε κάποια εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΑ και συζητήσαν το θέμα της φτώχειας στον τρίτο κόσμο. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι ήταν αυτή η επιλογή της. Άρα το ερέθισμα το δέχτηκε και το μήνυμα το πήρε. Ακόμα και αν δεν το είπε. Ακόμα και αν δεν το έθεσε άμεσα. Σε σένα τον ίδιο. Λοιπόν, με τον Μιχάλη τα λέμε σήμερα, γιατί έχει σταθεί αφορμή μια μεγάλη γιορτή που θα φιλοξενηθεί και στο Ηράκλειο και στα Χανιά τις επόμενες ημέρες. Ο πρώτος σταθμός της Actionaid, εκπροσωπούμενη πια από ανθρώπους της,
Εδώ στην Κρήτη θα είναι στα Χανιά, αύριο Σάββατο 21 του μήνα, στις 7.30 στο Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών, στο Μεγάλο Αρσενάλι. Όσοι είσαστε ανάδοχοι παιδιού, θα μπορείτε να πάτε, να όχι γνωριστείτε. Ναι. Δεν χρειάζεται. Αυτή είναι η μία ομάδα την οποία προσκαλούν. Και φυσικά και όσοι δεν είσαστε ανάδοχοι, μπορείτε να πάτε να ενημερωθείτε, να δείτε τι είναι αυτό το πρόγραμμα αναδοχής, ποια είναι πια αυτή η ActionAid, όσοι δεν την ξέρετε. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν σημαντικότερο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτοί όσοι δεν είναι ανάδοχοι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και ακολουθεί το ραντεβού εδώ στο Ηράκλειο την Κυριακή, μεθαύριο πια, 22 του μήνα, 8 η ώρα στην αίθουσα Ανδρόγεο. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση προς όλους και είναι και η πρόσκληση που κρατάω στα χέρια μου. Και ο Μιχάλης θα είναι πάνω, θα είσαι και στα Χανιά. Ναι, θα πάρω στα Χανιά, δεν θα μιλήσω, αλλά πάρω στο Χανιά. Όπως επίσης θα είναι και άλλοι θελοντές που ταξίδεψαν, συμμετείχαν σε θελοντικά προγράμματα της ActionAid, ανάδοχοι που θα μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία, να προσφέρεις, και γιατί δεν, νομίζω ότι δεν είναι μόνο τα 22 ευρώ που προσφέρεις το μήνα, και μόνο το ότι ένα παιδί σε μια άλλη μεριά του πλανήτη αισθάνεται ότι υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που το σκέφτεται, ενδιαφέρεται γι' αυτό και βάζει στην άκρη 22 ευρώ το μήνα, του δίνει δύναμη να συνεχίσει όσο δύσκολα και αν είναι. Και φυσικά θα είναι παρούσα και η κυρία Μητσοτάκη, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη, η οποία είναι πρόεδρος της ActionAid Ελλάς. Και θα μιλήσει για τη δράση της ActionAid. Γενικώς θα ενημερωθείτε όσοι δεν γνωρίζετε για την πολύ πολύ σημαντική δράση της ActionAid. Μια πολύ σοβαρή και τρυφερή, αλλά παράλληλα δραστήρια και δυναμική γυναίκα, επικεφαλής μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης που έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και βοηθάει επί της ουσίας όχι μόνο τα παιδιά, τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη στις χώρες του τρίτου κόσμου. Νομίζω ότι είναι ένας αντικατοπτρισμός της ψυχής και της δράσης της ActionAid, η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. Στις οθόνες μας βλέπετε και, και το site της ActionAid, www.actionaid.gr. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και τη δράση της και τις δραστηριότητες που διοργανώνει, τις εκδηλώσεις, να ενημερωθείτε και για την αναδοχή και για όλα τα προγράμματα που τρέχουν. Μπορείτε να βοηθήσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Υπάρχει και ένα σταθερό τηλέφωνο στα αριστερά, αριστερά δεν είναι από εκεί, στις οθόνες. Ναι. Τέλος πάντων εδώ από κάτω, 801-11-900-800, που επίσης μπορείτε να καλείτε και για πληροφορίες και φυσικά για να εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας αν θέλετε να είστε ανάδοχος παιδιού ή παιδιών. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθούμε να ξαναμπεί στο πρόγραμμα ένα ακόμα ταξίδι. Να είσαι γερός και δυνατός να μπορείς να είσαι εκεί για να βοηθήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά στις κόρες σου. Θα σας προέτρεπα να το κάνετε και εσείς να το επιχειρήσετε. Το ταξίδι. Να το βάλετε στο πλάνο. Ναι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα στόχος ζωής. Η Ανδριανή είναι ήδη ανάδοχος παιδιού. Άρα. Για μένα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Θα ήθελα να είναι ένας από τους επόμενους στόχους η αναδοχή ενός παιδιού. Κάπως έτσι λοιπόν, αισιόδοξα αλλά τρυφερά και ουσιαστικά θα σας πούμε αντίο, γιατί η εβδομάδα αυτή για μας τελείωσε. Για όλους νομίζω τελείωσε και λίγο ένα υπόλοιπο έχει για αύριο Σάββατο όσους εργάζονται και μετά ξεκούραση, ηρεμία, χαλάρωση, ελπίζουμε να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα και στη δική σας τη ζωή. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 3 η ώρα ακριβώς. Ίσως λίγο ηλιοκαμένη. Ναι, ο καιρός θα επιτρέπει και βουτιές στη θάλασσα. Εκμεταλλευτείτε το λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο.